Πάμε τώρα στο βουλευτή Δυτικής Αττικής της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ο κύριος Βαγγέλης Λιάκος στην τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Καλημέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά και θα ήθελα να ξεκινήσουμε από το σημερινό Υπουργικό που συνεδριάζει αυτήν την ώρα και που ουσιαστικά για ακόμα μια φορά η καθημερινότητα βρίσκεται στην προμετωπίδα και αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, διότι οι πολίτες περιμένουν πολλά από εσάς, κύριε Λιάκο. Σωστά, συνεχίζοντας τις δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού για ελάφρυνση των προβλημάτων της καθημερινότητας του πολίτη, έτσι και αυτό το Υπουργικό Συμβούλιο έχει θέματα τα οποία θα λύσουν περαιτέρω προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες καθημερινότητά τους. Άλλωστε αυτό ήταν και το μήνυμά τους στις πρόσφατες εκλογές και εμείς οφείλουμε όχι μόνο να τα ακούσουμε αλλά να κάνουμε και όλες αυτές τις πράξεις έτσι ώστε να βλέπουν η καθημερινότητά τους να βελτιώνεται συνεχώς. Και μιλώντας για καθημερινότητα, ένα απόλυτο θέμα καθημερινότητας είναι η τιθάσευση των τιμών. Έτσι. Είναι αυτή η προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια. Αναφέρθηκε σε αυτό το θέμα και ο Πρωθυπουργός μιλώντας χθες με την κυρία Σακελαροπούλου στο Προεδρικό Μέγαρο. Και έχουμε να κάνουμε με ακρίβεια σε όλα τα επίπεδα, έτσι, και για την αγορά ενέργειας και για τα ζητήματα που αφορούν τα τρόφιμα. Όλα αυτά τα οποία ταλαιπωρούν τα νοικοκυριά. Ακριβώς. Είναι μια μάχη η οποία δίνεται συνεχώς. Νομίζω πλέον όλοι έχουμε καταλάβει ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο και είναι εισαγόμενο αλλά και το αντιμετωπίζουν πάρα πολλές χώρες τόσο ευρωπαϊκές όσο και στον υπόλοιπο κόσμο. Φαίνεται ότι τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση την πρώτη στιγμή έχουν αρχίσει και αποδίδουν. Βλέπουμε τον πληθωρισμό να αποκλιμακώνεται. Παραμένει όμως, δεν το συζητάμε, αλλά το θετικό είναι ότι είναι κάτω τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Έβλεπα μια μελέτη προχθές που έλεγε ότι σε σχέση με τον περσινό Ιούνιο τα αγαθά των σούπερ μάρκετ είναι μειωμένα κατά 1,26% περίπου. Άρα βλέπουμε θετικά σημεία, δεν επαναπαυόμαστε, δεν πανηγυρίζουμε, η μάχη συνεχίζεται μέχρι να φτάσουμε στην πλήρη αποκλιμάκωση των τιμών. Είδαμε όπως σωστά είπατε και στην ενέργεια μια αύξηση των τιμών, μάλλον προβλέπεται μια αύξηση των τιμών για το μήνα Αύγουστο, που και εκεί η κυβέρνηση έσπευσε να πάρει μέτρα φορολογώντας τους ηλεκτροπαραγωγούς για να μπορέσουμε να επιστρέψουμε αυτά τα βλέπουμε βέβαια στο συγκεκριμένο θέμα της ενέργειας. Βλέπουμε όμως και μια διάθεση αυτοσυγκράτησης των παρόχων, διότι είχαμε πολλές εταιρείες οι οποίες ήδη έχουν ανακοινώσει ότι θα απορροφήσουν την αύξηση αυτή στην τιμή της χονδρεμπορικής, έτσι ώστε να μην φτάσει στη λιανική. Ακριβώς, γι' αυτό περιμένουμε να δούμε πώς θα κινηθεί η αγορά για να πάρουμε στο τέλος τα μέτρα όπως είχε αναφέρει ο κύριος Κυλακάκης. Μόλις υπάρχει πλήρης εικόνα θα μπορούμε να ανακοινώσουμε και το ποια μέτρα θα παρθούν έτσι ώστε να ανακουφίσουμε τα νοικοκυριά. Γι' αυτό βλέποντας ποια θα είναι η τελική επιβάρυνση θα μπορούμε να πούμε και ποια θα είναι η επιδότηση από το κράτος. Ναι. Έτσι ώστε να μην πληρώνει και ο πολίτης το μάρμαρο αυτών των δυσλειτουργιών, αυτών των στρεβλώσεων που υπάρχουν. Ακριβώς. Στη θέμα τη στηριακή τιμή της ενέργειας. Νομίζω ότι όλοι ξέρουμε πλέον ότι είναι μια πολύ περίεργη αγορά τόσο σε επίπεδο δομής αλλά και από τη φύση της είναι μια δύσκολη αγορά στην αριθμιστή. Σας το λέω γιατί είμαι μηχανολόγος, μηχανικός, οπότε έχω μια εικόνα σε αυτό το κομμάτι. Ναι, γιατί είναι μια σύνθετη αγορά. Πόσο μάλλον, κύριε Λιάκο, όταν βάζεις και την διασυνδεσιμότητα με τις άλλες χώρες, τον τρόπο που λειτουργεί η εσωτερική αγορά, ευρύτερα θα έλεγα αυτή την αρχιτεκτονική της αγοράς της ενέργειας. Ακριβώς, και όταν αυτή επηρεάζεται πάρα πολύ και από την γεωγραφική κατάσταση, όπως σωστά επισημάνατε, το θετικό της υπόθεσης είναι ότι βαίνοντας προς μία εξομάλυνση όλης αυτής της κατάστασης, θέλω να πιστεύω και είμαι σίγουρος ότι όλος ο ευρωπαϊκός σχεδιασμός θα αφήσει ένα αποτύπωμα στο να υπάρχουν πιο γρήγορα τα ανακλαστικά με μηχανισμούς που θα είναι μόνιμοι για να μην υπάρχει όλη αυτή η διακύμανση στο επίπεδο της πώλησης της ενέργειας. Ναι. Παρ' όλα αυτά, αλλά και σε επίπεδο λιανικής, η κυβέρνηση πήρε ένα μέτρο το οποίο όπως αναφέρουν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και το είχα εισηγηθεί και εγώ θα αρχίσει να λειτουργεί από τέλος του μήνα, τέλος του Αυγούστου ή αρχές Σεπτέμβρη και έχει να κάνει με την διευκόλυνση αλλαγής παρόχου.
Ναι. Γιατί νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα συνδράμει πάρα πολύ στον αλειτουργείο ανταγωνισμό τουλάχιστον σε επίπεδο. Έχετε δίκιο σε αυτό. Έχετε όσο διευκολύνει. Μπράβο. Όσο διευκολύνει και απλοποιεί τη διαδικασία και αν γίνει αυτό το οποίο έχει ανακοινωθεί μέσω gov.gr, πάρα πολύ απλά να γίνονται οι βεβαιώσεις κλπ. Η ηλεκτρονική υπογραφή και να μπορεί ευέλικτα να περνά από ένα πάροχο στον άλλον, είναι αλήθεια ότι αυτό τονώνει τον ανταγωνισμό. Σίγουρα ήταν κάτι το οποίο δεν υπήρχε μέχρι στιγμής, δηλαδή ο καταναλωτής δυσκολευόταν στο να αλλάξει καταναλωτή ή δεν ήταν τόσο μεγάλο το κίνητρο μέχρι στιγμής, μέχρι να υπάρξει αυτή η κρίση, έτσι ώστε να φύγει από τον ένα πάροχο να πάει στον άλλον. Τώρα, καλώς φως των πραγμάτων, τους επόμενους μήνες θα υπάρχει αυτή η διευκόλυνση, οπότε νομίζω ότι θα δούμε και στο επίπεδο της λιανικής να υπάρχει λειτουργία του ανταγωνισμού, που θα έχει ως αποτέλεσμα την αποκλιμάκωση των τιμών και την ελάφρυνση των καταναλωτών στο τέλος, που είναι και το ζητούμενο. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο σε κάθε περίπτωση και κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση είναι σίγουρο ότι προκαλούν έτσι μια ανακούφιση, γιατί τουλάχιστον βγάζεις από τα πολλά που έχει να αντιμετωπίσει ο πολίτης, βγάζεις ένα βραχνά, δηλαδή που να λέει τι τον περιμένει τον επόμενο μήνα. Βέβαια σε αυτό να πούμε όμως, κύριε Λιάκο, για να είμαστε δίκαιοι, ότι υπάρχει και η επιλογή του μπλε τιμολογίου που έχουν κάνει πολλοί πολίτες και έχουν μια σταθερότητα. Κάποιοι άλλοι έχουν κάνει την επιλογή να πληρώνουν λιγότερο, αλλά να το ρισκάρουν. Θέλω να πω, πρέπει να έχουμε και μια ισορροπία ανάμεσα σε αυτά τα θέματα. Σίγουρα, αλλά είμαι της άποψης ότι και σε αυτό το κομμάτι πρέπει να υπάρχει καλύτερη πληροφόρηση του καταναλωτή για ποιο είναι το τιμολόγιο που επιλέγει, τον συμφέρει να επιλέξει. Οπότε θα έχουμε μία πλήρη εικόνα όταν περάσει αρκετός καιρός και βεβαιωθούμε ότι ο καταναλωτής είναι πλήρως ενημερωμένος. Γιατί δεν είναι και της άποψής μου ότι πρέπει ο καταναλωτής σε ένα τόσο μικρό χρονικό διάστημα να έχει εικόνα για το πώς λειτουργούν όλα αυτά τα τιμολόγια. Τώρα νομίζω ότι αρχίζει και εξομαλύνεται αυτή η κατάσταση και υπάρχει μια πιο σαφή εικόνα στο τι γίνεται. Γιατί νομίζω ότι η συντηρητική πλειοψηφία παρέμεινε στο πράσινο ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Γιατί δεν είχε ακόμα όλα τα δεδομένα έτσι ώστε να μπορεί να έχει σιγουριά στο τι θα επιλέξει. Και ήταν και κάτι καινούριο. Έτσι είναι λογικό ο κόσμος να περιμένει να δει τα αποτελέσματα έτσι ώστε να κάνει την επιλογή που θεωρεί ότι αρμόζει σε εκείνον. Η αντιπολίτευση, βέβαια, από την πλευρά της και ο ΣΥΡΙΖΑ πιο συγκεκριμένα, λέει ότι υπηρετείτε συμφέροντα και ότι ουσιαστικά δεν είναι μέλημά σας η ελάφρυνση των πολιτών από ένα υπερβολικό κόστος ενέργειας, αλλά πώς θα εξυπηρετήσετε καλύτερα οι μετέρους. Αυτό λένε. Εντάξει, νομίζω ότι είναι μια πάγια θέση πλέον της αντιπολίτευσης. Δεν κοιτάει την πραγματικότητα. Είχε εγκλωβιστεί σε ένα δικό της αφήγημα. Και το λέω αυτό γιατί νομίζω ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της πενταετίας που κυβερνάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία είναι τα άμεσα αντανακλαστικά και η επίλυση προβλημάτων της καθημερινότητας όταν αυτά προκύπτουν. Έχει γίνει κατανοητό και κατά την περίοδο της υγειονομικής κρίσης, στη συνέχεια της ενεργειακής κρίσης με τα market pass, με την διαδικασία όλων αυτών των πάσεων τα οποία δόθηκαν για να ανακουφίσουμε τα νοικοκυριά όταν υπήρχε έντονη πίεση, με την φορολόγηση των υπερκερδών από το 2023, από το 2022. Οπότε νομίζω ότι καλά τα λέει η αντιπολίτευση, αλλά η πράξη τη διαψεύδει. Και καλό είναι να έρχεται και να ψηφίζει όταν ζητάει υπερφορολόγηση και δεν έρχεται να ψηφίσει. Εκεί και είναι ένα ζήτημα. Τέλος πάντων, θα το κοιτάξουν οι ίδιοι αυτό. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Λιάκο. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Την καλημέρα μου, να είστε καλά. Ακούσατε τον κύριο Βαγγέλη Λιάκο.